Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενέταξε και πάλι στους κόλπους της τη Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή. Η Ρωσία είχε αποκλειστεί λόγω του σκανδάλου ντόπινγκ. Η ΔΟΕ είχε υποστηρίξει ότι διαθέτει στοιχεία για μια άνευ προηγουμένου χειραγώγηση του συστήματος αντιντόπινγκ. Τα δικαιώματα της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής αποκαταστάθηκαν πλήρως ως μέλους της Ολυμπιακής Οικογένειας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Η επιστολή που λάβαμε σήμερα αναφέρει ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι όλα τα υπόλοιπα δείγματα των Ρώσων αθλητών είναι αρνητικά. Όλοι οι έλεγχοι ντόπινγκ στους οποίους υπευλήθησαν οι αθλητές μας στις τελευταίες ημέρες των Ολυμπιακών Αγώνων έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα. Στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιοντσάνγκ, οι Ρώσοι αγωνίστηκαν όσου ουδέτεροι και κέρδισαν 17 μετάλλια, 2 χρυσά, 6 ασημένια και 9 χάλκινα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποδέχθηκε τους Ρώσους αθλητές στο Κρεμλίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους στην πατρίδα.